Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος με αυτά που συνέβησαν, αγόρι μου. Είμαι σίγουρη πλέον πως πολύ γρήγορα θα έχουμε τραγικότερα αποτελέσματα. Τι θες να κάνω? Γιατί δημιουργείς τέτοια επεισόδια και δεν υπογράφεις να τελειώνετε? Γιατί όπως λες, δεν ταιριάζεται. Συμφωνείς να υποκύψω σε ένα χυδαίο εκβιασμό? Φοβάμαι ότι και η δική σου άρνηση είναι εκβιασμός. Θα της δώσω την ελευθερία της. Αλλά προηγουμένως θα πληρώσει με αγωνία. Όλα μπορώ να τα συγχωρήσω, τόσο από την ευχαριστία. Οι θυσίες που έχω κάνει για αυτή τη γυναίκα, μητέρα, είναι μεγάλες. Αυτές τις δικαιολογίες που σερβίρεις στον εαυτό σου και στους φανατισμένους φίλους σου εναντίον της γυναίκας σου, εγώ δεν τις δέχομαι. Θέλεις να σου πω τον πραγματικό λόγο γιατί δεν υπογράφεις? Φοβάσαι μην τη χάσεις, γιατί την αγαπάς. Μιλάς σοβαρά, μητέρα? Ναι. Γιατί βρίσκεσαι ένα σκαλοπάτι πιο εδώ από την καταστροφή και ο εγωισμός σου δεν σε αφήνει να ομολογήσεις την αλήθεια. Κάνε μου τη χάρη, μητέρα. Όχι πρωτού τελειώσω. Διαφώνησα για το γάμο σου στην αρχή με τη Λάουρα. Ναι, μητέρα. Και εσύ έσπευσες να παντρευτείς σε πείσμα δικό μου, χωρίς να έχεις γνωρίσει το χαρακτήρα της. Παγιδεύτηκες και σε παγίδευσε. Δυστυχώς εμείς οι γονείς γινόμαστε αντιπαθητικοί όταν σας λέμε σε παρόμοιες περιπτώσεις. Μη βιάζεστε. Προσέξτε. Να δε τι είδους γυναίκα παίρνεις. Έχεις δίκιο, μητέρα. Τώρα όμως δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Λάουρα. Γιατί όταν τη ζήτησες να εγκαταλείψει το θέατρο, από ό,τι έμαθα, το εγκατέλειψε. Πέρασε ωραία τον πρώτο καιρό. Κάνατε παιδί. Όταν όμως πέρασε το πάθος της αγάπης, ήρθε η ώρα της πραγματικής γνωριμίας. Δεν ήσουν αυτός που φανταζόταν. Δεν ήταν αυτή που φανταζόσουν.